Θετικό πρόσημο είναι το Ταμείο της Δόξας και βαθμολογικά και ψυχολογικά κυρίως, γιατί η μεγάλη νίκη που πέτυχε η Μαυραϊτή μετά από 31 χρόνια μέσα στη Καβάλα σίγουρα μόνο τυχαίο γεγονός δεν ήταν. Αν και αγωνιζόμενοι για 55 λεπτά με 10 παίκτες, οι παίκτες του κυρίου Τζαναβάρα έδειξαν ψυχικό στένος, αγωνιστικό πάθος και βέβαια στο μερίδιο αυτό μεγάλη είναι η συνεισφορά των 500 περίπου εκδρομέων φίλων της Δόξας, οι οποίοι κέρδισαν την μάχη της Κερκίδας. Η διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς είναι η ομάδα στο νέο έτος αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή, βρίσκει το επιτελείο της Δόξας και κυρίως το κύριο Τζαναβάρα να αναμένουν την έλευση πιθανόν την Πέμπτη του κυρίου Σάμιου, όπου όλα θα τεθούν επιτάπητος, καθώς η ενίσχυση η μεταγραφική είναι επιτακτική για την ομάδα των Μαυραϊτών, καθώς απομένουν 25 αγωνιστικές ακόμη για τη λήξη του μαραθωνίου της Β' Εθνικής. Να σταθούμε ότι η Δόξα αγωνίστηκε, όπως είπαμε, 55 λεπτά με 10 παίκτες, δέχτηκε γκολ στο 41ο λεπτό, ένα γκολ πέναλτι το οποίο δεν ήταν, αποβολή του Πέτρου Κοντέων και ισοφάρισε στο 46ο λεπτό με γκολ μπανάνα του Ιβάν Ρούσεφ και πέτυχε την μεγάλη ανατροπή με γκολ του Λεάνδρου Κάπελ στο 76ο λεπτό. Και βέβαια η διαχείριση τώρα αυτή της ψυχολογικής ανάτασης και η μεταγραφική ενίσχυση είναι το ζητούμενο για τους Μαυραϊτούς. Έτσι πάμε να δούμε τα γκολ που πέτυχαν η Δόξα μέσα στην Καβάλα μετά από 31 χρόνια. Στην Καβάλα η Δόξα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη με 1-2 επί των αργών αυτών που πήραν το προβάδισμα στο 41ο λεπτό χάρη στο πέναλτι του Ενσαλίβα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως ο Ιβάν Ρούσεφ με φάουλ πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης για την Δόξα Δράμας και έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 1-1. Στην επανάληψη Μαυραϊτή με σκόρερ τον Κάπλ στο 74ο λεπτό πήραν τη μεγάλη νίκη στο γειτονικό ντέρμπι της Μακεδονίας.